κάποιοι από την άλλη πλευρά συσχετίζουν την ουσιαστική αρχιτεκτονική με την ομοιοπαθητική. Υπάρχει κάποια συνάφεια, υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ τους? Υπάρχει σύγχυση σε αυτό το θέμα και πολλοί μπερδεύουν τους ολιστικούς γιατρούς με τους ομοιοπαθητικούς γιατρούς. Η ομοιοπαθητική είναι μια θεραπευτική. Θεραπευτική σημαίνει ένα σετ από φάρμακα και ένας τρόπος να χορηγούνται. Ένας ολιστικός γιατρός μπορεί να χορηγεί κάποια από αυτά τα φάρμακα, μπορεί και όχι. Εξαρτάται δηλαδή τις σπουδές που έχει κάνει. Η ολιστική ιατρική είναι ένας τρόπος να προσεγγίζεις ένα ιατρικό πρόβλημα και όχι η θεραπεία που θα δώσεις. Μπορείς να κάνεις ολιστική ιατρική με κλασικά φάρμακα, μπορείς να κάνεις και μη ολιστική ιατρική με ομοιοπαθητική. Εγώ, ας πούμε, έχω σπουδάσει ομοιοπαθητική, ενίοτε δίνω ομοιοπαθητικά φάρμακα όταν θεωρώ ότι αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι στην πλειονότητα των ασθενών μου δίνω ομοιοπαθητικά.